Κύριε Καλυτερίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Ψήλο, καλημέρα. Σημαντικές εξελίξεις και αυτά που μαθαίνουμε από την Τουρκία. Αν τελικά υπάρξει συμφωνία του Κιλιτσντάρογλου με τους Κούρδους, φαίνεται ότι θα έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα ο ηγέτης της αντιπολίτευσης έναντι του Ερντογάν, είναι έτσι? Ναι, μετά τις πανηδρομήσεις, την αποχώρηση της κυρίας Αξινέρ και την επιστροφή της στο τραπέζι, γύρισε αποδυναμωμένη και δεν μπορεί πλέον να επιβάλλει αυτά που έκανε μέχρι πριν την αποχώρησή της. Αυτό που έβαζε ως προϋπόθεση για να συνεχίσει να βρίσκεται στο τραπέζι είναι να μην υπάρχει καμία συνομιλία με τους Κούρδους. Ο κ. Ντάρογλου δήλωσε, αφού ανακηρύχθηκε ως υποψήφιος, ότι εγώ θα συνομιλήσω με το κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών. Φυσικά και θα συνομιλήσω. Η κυρία Αξενέρ απάντησε και είπε βεβαίως μπορεί το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να μιλήσει και ο πρόεδρός του με τους Κούρδους, αλλά να μην το φέρουν στο τραπέζι των έξι. Οι Κούρδοι είπαν από την πλευρά τους ότι εμείς θα μιλήσουμε με τον υποψήφιο πρόεδρο των έξι. Μάλιστα, υπάρχει και ένα tweet, αν δεν κάνω λάθος, ή μία δήλωση του κυρίου Ντεμιρτάς, του φυλακισμένου από το 2016 συμπρόεδρου του ΧΑΝΤΕΠΕ, του Κόμματος Δημοκρατίας των Λαών, η οποία στάσεται υπέρ της υποψηφιότητας Κιλιτσντάρογλου, είναι έτσι? Ναι, καταρχάς έκανε μία ανοιχτή επιστολή προς την Μεράλα Ξενέρ, με την οποία θα έλεγα αποδυναμώνει και εξουδετερώνει πλήρως τα όποια επιχειρήματα της Αξενέρ. Και της υπενθύμησε ότι το ΧΑΝΤΕΠΕ είναι τρίτο κόμμα και εσείς είστε τέταρτο κόμμα στη Βουλή. Μάλιστα. Δεν μπορείτε να επιβάλλετε την άποψή σας σε 6 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Και φυσικά, επειδή το ΧΑΝΤΕΠΕ και άλλα 4 κόμματα της αριστεράς στην Τουρκία είχαν συμφωνήσει και έκαναν συζητήσεις για να έχουν ένα τρίτο υποψήφιο πρόεδρο, τώρα λοιπόν δηλώνουν ή μάλλον διαραίουν ότι δεν θα κατεβάσουν υποψήφιο πρόεδρο και φυσικά στρέφονται προς τον Κιλιτσντάρογλου. Τώρα το ερώτημα, κύριε Καλυτερίδη, είναι αν τελικά με αυτά και με αυτά ανεβαίνουν οι προοπτικές, αυξάνονται οι πιθανότητες του Κιλιτσντάρογλου να νικήσει τον Ερντογάν στις 14 Μαΐου. Ναι, θα σας απαντήσω απλά να πω ότι τελικώς γίνονται διαπραγματεύσεις μεταξύ των Κούρδων και του Κιλιτσντάρογλου. Οι διαπραγματεύσεις έχουν να κάνουν, κινούνται σε δύο άξονες. Θέλουν κάποιες πολιτικές θέσεις, δεν ξέρω αν θα πάρουν κάποια υπουργεία, πιθανό να πάρουν το Υπουργείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θέλουν κάποιες πολιτικές θέσεις και διοικητικές θέσεις. Και το δεύτερο είναι όχι οι παραχωρήσεις, αλλά οι μεταρρυθμίσεις που θα κάνει η Τουρκία στην κατεύθυνση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών, φυσικά συμπεριλαμβανομένων και των Κούρδων. Πάντως έγινε και κάτι άλλο, κύριε Ψήλο, και θα σας πω, θα απαντήσω στην ερώτησή σας. Ξέρετε, το ανώτατο δικαστήριο είχε παγώσει την κρατική επιχορήγηση. Ναι. Χθες τους ξεπάγωσε με πλειοψηφία. Εκεί πιθανόν να έγιναν δύο πράγματα. Είτε ο Ερντογάν, για να δείξει το καλό του πρόσωπο προς τους Κούρδους, ζήτησε από τους δικαστές να ξεπαγώσουν και να πάρουν λεφτά για να κάνουν προεκλογικό αγώνα, είτε οι ίδιοι οι δικαστές, βλέποντας ότι αλλάζουν οι ισορροπίες, έδωσαν ένα μήνυμα στην επόμενη κυβέρνηση: ξέρετε, είμαστε εδώ. Τώρα, ο κ. Ντάρογλου, έχω δει τρεις δημοσκοπήσεις. Η μία μάλιστα ήταν μετά την ανακήρυξή του. Η προηγούμενη ήταν υποθετικό το ερώτημα: αν είναι ο Ερντογάν και ο κ. Ντάρογλου, ποιον? Σε όλες η διαφορά υπέρ του Κιλιτσντάρογλου είναι πάνω από 10%. Μάλιστα. Και μάλιστα η τελευταία που γίνεται σε 26 νομούς και σε μεγάλο δείγμα, 1770 για 26 νομούς, είναι αρκετά μεγάλο το δείγμα ερωτηθέντων. Εκεί παίρνει 10%, 10,5%, 55% ο Κιλιτσντάρογλου και 45% ο Ερντογάν. Άρα μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Ερντογάν. Είπατε ότι ξεπάγωσαν οι δικαστές τους λογαριασμούς του ΧΑΝΤΕΠΕ. Φυσικά ο Ερντογάν δεν είναι διατεθειμένος να χάσει ή να αφήσει εύκολα να χαθεί το παιχνίδι. Θα έχουμε μια δύσκολη αναμέτρηση. Να σας πω πώς αντιδρά. Ήδη έκανε κάποιες αντιδράσεις. Ξέρετε, υπάρχουν δύο κόμματα τα οποία δεν έχουν πολιτική δράση ή μάλλον κοινοβουλευτικά δεν εκπροσωπούνται. Το ένα είναι το κόμμα της Μητέρας Πατρίδας που ίδρυσε ο Τουρκούτο Ζαλ. Και το δεύτερο είναι το Σοσιαλιστικό Δημοκρατικό Κόμμα του Μπουλέν Τετσεβίτ. Ξέρετε, στην Τουρκία τα κόμματα έχουν δική τους περιουσία, τεράστια γραφεία, και το της Μητέρας Πατρίδας το ΑΝΑΠ και το ΝΤΣΕΠΕ του Ετσεβίτ έχουν τα δικά τους γραφεία, διατηρούν κάποιους μηχανισμούς
Αυτά λοιπόν τα προσιτερίστηκε ο Ερντογάν, θέλει να τα παρουσιάσει σαν το δικό του μέτωπο, να κάνει και αυτό την εξάδα του αν θέλετε ή την εξάδα του, ναι, για να δείξει ότι έχει και αυτός ένα μέτωπο. Αλλά θεωρώ ότι τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει πέραν των πολιτικών προβλημάτων και τα οικονομικά προβλήματα, αλλά και η συμπόρευση των Κούρδων με τους αντιπάλους του, νομίζω ότι θα είναι πολύ πολύ δύσκολο να ανατρέψει αυτές τις ισορροπίες. Αλλά Ερντογάν είναι αυτός. Ερντογάν είναι αυτός, καθεστώς έχει. Να έχει κάποιο χάσου στο μανίκι. Έτσι. Θα περιμένουμε την προεκλογική εκστρατεία και θα είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλεντερίδη, για την πάντοτε εντελεχή, εντεπροφούντης ανάλυσή σας για τα ελληνοτουρκικά.